αυτό μου, γιατί πριν από λίγο καταλάβαμε όλοι ότι έχει προβληματιστεί. Όχι, με τις χαμηλές βαθμολογίες και τις δικές σας και κάποιων άλλων ζευγαριών. Να σου πω κάτι. Η φιλοδοξία μου δεν είναι να κερδίσω το διαγωνισμό. Να σας το πω έτσι. Αυτό θέλω να σας πω με λίγα λόγια. Η φιλοδοξία άλλων είναι να κερδίσουν στο διαγωνισμό. Μπορεί, ναι. Είπες ότι θα ήθελες να το δουν όλοι πιο χαλαρά. Υπάρχουν συμπαίκτες σου που το έχουν πάρει πολύ σοβαρά. Όχι μόνο. Για τους κριτές λέω που μου είπατε πριν. Ναι. Αλλά το έχουν πάρει σοβαρά οι κριτές λιγάκι. Δεν το έχουν πάρει πιο σοβαρά, ναι. Κώστα, να σου πω κάτι. Ήσουν πριν από 5-6 χρόνια λοιπόν στο Fame Story μέσα από το οποίο σε γνωρίσαμε απέναντι από μια καταξιωμένη θετική επιτροπή. Όπω Παναγία μου, πώς χορεύω έτσι μάμπο τώρα. Να σου πω, εγώ σου είχα στείλει και μήνυμα εκείνη την ημέρα. Το θυμάμαι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Ότι ήσουν μια χαρά, ότι ήσουν κουκλή και οι κριτές μάλιστα τους άρεσε πάρα πολύ. Είπαν ότι ήταν πολύ ωραίο. Όσο πρέπει να περάσει και τον dancing μια φορά. Δεν πας, ωραίο είναι και αυτό. Εγώ θα ήθελα να σε δω στο dancing, γιατί μην το λες ποτέ. Παιδιά, πιστέψτε με, είναι κάτι που δεν το έχω καθόλου. Θα το μάθεις. Σου έλεγα λοιπόν ότι πριν από 5 χρόνια εκ των πραγμάτων έπρεπε να είσαι απέναντι από μια κριτική επιτροπή, μιας και ήταν η πρώτη σου εμφάνιση στο Fame Story. 5 χρόνια μετά έχεις καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Είσαι ένας από τους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν στα πράγματα της χώρας μας. Σου είναι εύκολο να είσαι απέναντι από δύο κορίτσια, τα οποία αυτό που συζητήθηκε πάρα πολύ είναι ότι δεν έχουν και τις απόλυτες μουσικές γνώσεις. Τέλος πάντων, δεν δικαιούνται να έχουν τόσο αυστηρή άποψη. Και λόγω του νεαρού της ηλικίας. Του νεαρού της ηλικίας και γενικότερα επειδή υπάρχουν πάρα πολύ καταξιωμένοι άνθρωποι, πιο καταξιωμένοι άνθρωποι δίπλα του. Εσένα σου είναι εύκολο να ακούσει την κριτική του. Να την δέχεσαι την κριτική τους, της Αθηναίδος και της Λιδίας. Και, η κριτική είναι ένα πράγμα γενικότερα πολύ υποκειμενικό και ο καθένας μπορεί να την ουσιαστικά να, την ακούει με διαφορετικό τρόπο και τη δέχεται με διαφορετικό τρόπο. Δεν θέλω να σου πω ότι δεν με νοιάζει πάρα πολύ τι λένε, αλλά επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά και υπάρχουν άνθρωποι που εμπιστεύομαι την κρίση τους ίσως πιο πολύ από άλλους. Επαγγελματικά, ναι. Επαγγελματικά βέβαια. Δηλαδή, από άλλους, ναι. Ναι. Και κάτι που είναι πάρα πολύ καλό ή πάρα πολύ κακό, πιστέψτε με, φαίνεται. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, όταν εγώ νιώσω πάρα πολύ άσχημα πάνω στη σκηνή και είμαι